ετών, η οποία ήταν εξαιρετικά δυναμική και πολύ καλά μορφωμένη φυσικά, η οποία τώρα είναι διευθύντρια στο γραφείο του New York Times στις Βρυξέλλες. Επομένως, τέτοιες επιλογές αποδίδουν. Εμείς το ξέρουμε. Κυρία Παγκαλήμα, καλώς ορίσατε και η ερώτηση σε εσάς. Η ίδια ερώτηση. Ένα πρώτο σχόλιο για την κυβέρνηση, για τη νέα κυβέρνηση. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι το ΜΕΡΑ25 είναι το ακριβώς αντίθετο. Στην κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι 5 γυναίκες, 4 οι άντρες. Μάλιστα. Άρα δηλαδή... Οπότε, μάλλον αυτό καταρρύπτει και το ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική ή που θέλουν να μπουν μπροστά. Σαφέστατα είναι, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο και το είδαμε και εμείς και στη διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων. Είναι δύσκολο να πιστούν οι γυναίκες ότι πρέπει να βγουν μπροστά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχουν άξιες γυναίκες, υπάρχουν άξιες συνάδελφοι και στα άλλα κόμματα και θεωρώ ότι είναι κρίμα να ξεκινάει μια κυβέρνηση τα πρώτα της βήματα με ένα σκεπτικό ότι δεν υπήρχαν αρκετές γυναίκες και γι' αυτό βάλαμε 5 μόνο. Μάλιστα. Κύριε Κίτσο, μια άλλη ένσταση που υπάρχει από πολλούς είναι το μείγμα των ανθρώπων εξωκοινοβουλευτικών της αγοράς, 21 είναι όλοι και όλοι αυτοί, οι οποίοι έχουν πάρει τις αρμοδιότητες κατευθείαν από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον Πρωθυπουργό και δεν αναφέρεται στο πολιτικό του προϊστάμενο που είναι ο Υπουργός. Αν θα αποδώσει αυτό το μείγμα εξωκοινοβουλευτικών και βουλευτών Υπουργών, γιατί. Κοιτάξτε, εγώ ξέρω. Ο Σιμίτης είχε προβλήματα. Εντάξει, εγώ ξέρω τον Μητσοτάκη και μπορώ να σας πω ότι είναι εργασιομανής και γνώστης των φακέλων, όπως ήταν και ο πατέρας του, του οποίου υπήρξε άτυπος σύμβουλος. Επομένως, έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του και στην οργάνωση. Θα σας πω όμως ότι θα μπορούσε να έχει κάπως λιγότερους τεχνοκράτες, γιατί εγώ πιστεύω και στους βουλευτές και πιστεύω και στις δυνατότητες των βουλευτών. Δηλαδή, πρέπει και αυτοί να βλέπουν ένα πολιτικό μέλλον και μια εξέλιξη. Επομένως, να έχεις 10-12 τεχνοκράτες για να δώσεις την άλλη διάσταση, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά να συγκρίνεται ο αριθμός των τεχνοκρατών με τον αριθμό των βουλευτών, το βρίσκω κάπως υπερβολικό και μπορεί να δημιουργήσει και κάποιες πολιτικές παρεξηγήσεις στο μέλλον. Δηλαδή. Δηλαδή, κάποιος αισθάνεται ότι δεν του δίνεται μια πολιτική ευκαιρία που ενδεχομένως δικαιούται. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τους βουλευτές. Και θα σας πω το εξής, ότι τεχνοκράτες εντάξει, αλλά η πολιτική είναι. Και πολλοί βουλευτές είναι τεχνοκράτες. Μου κάναν την παρατήρηση χθες κάποιοι βουλευτές. Ναι. Λοιπόν, μα και εγώ, αυτή εδώ την παρατήρηση. Εγώ, δηλαδή, ακούω ένα έχει πάει στο MIT και εγώ έχω πάει στο MIT. Ο άλλος έχει πάει στο LSE, έχω πάει και στο LSE. Ο άλλος πήγε στο Κολέγιο Αθηνών, πήγα και στο Κολέγιο Αθηνών. Δεν κρίνεσαι στο δημόσιο βίο από τα διπλώματά σου. Τα διπλώματά σου σε βοηθάνε, δείχνουν ότι είσαι μορφωμένος, ότι είσαι αντίληψη, ότι μπορεί να έχει πειθαρχημένη σκέψη. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχει κοινωνικές αναφορές. Και πρέπει να δείξεις ότι καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται ο κόσμος, να είσαι μέσα στον κόσμο, κοντά στην κοινωνία, γιατί στο όνομα αυτής ασκείς την εξουσία. Επομένως, είναι μια δύσκολη άσκηση που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω απόλυτα τους λόγους. Εύχομαι να επιτύχει. Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, που αποκλείεται το ίδιο σενάριο, θα είχα 12 τεχνοκράτες αντί να έχω 24. Λοιπόν, κυρία Αξιόγλου, πέρα από το γεγονός ότι είναι τεχνοκράτες, όλοι οι τεχνοκράτες, είναι άνθρωποι της αγοράς, είναι άνθρωποι οι οποίοι μετήχαν σε επιχειρήσεις και έχουν μπει σε κρίσιμους τομείς. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν? Εγώ και πάλι θα πω να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε για ποιους μιλάμε. Δηλαδή, από μόνος του ο χαρακτηρισμός μπορεί να μην λέει κάτι. Όταν βλέπω, για παράδειγμα, να είναι άνθρωποι των επιχειρήσεων, πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ σε κορυφαία θέση δίπλα στον Πρωθυπουργό, συντονιστής του κυβερνητικού έργου, αυτό αυτομάτως δημιουργεί και νέα δεδομένα αναφορικά με την ατζέντα η οποία πιθανόν θα υπηρετηθεί από τη νέα κυβέρνηση. Δείτε, για παράδειγμα, το καθόλου τυχαίο γεγονός που έχουμε αυτές τις μέρες να ασκείται από το ΣΕΒ μία προσφυγή εις βάρος δικιάς μου εγκυκλίου για τις τριετίες. Είναι μία προσφυγή η οποία θα δημιουργήσει πρόβλημα. Από την πλευρά του, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων προσπαθεί να χτυπήσει μία ρύθμιση η οποία έδινε μισθολογικές αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα, για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνεται αυτή τη χρονική στιγμή και είναι πραγματικά ερώτημα το τι στάση θα κρατήσει η νέα κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. Είναι πραγματικά, θεωρώ, από τα κορυφαία ζητήματα, γιατί αφορά το ζήτημα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Είναι κακός συμβολισμός ότι τη στιγμή που αναλαμβάνει σε μια τέτοια κορυφαία θέση δίπλα στον Πρωθυπουργό ένας Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, ταυτόχρονα βλέπουμε από το ΣΕΒ να εκδηλώνεται η στάση αυτή εναντίον των αυξήσεων στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί και πραγματικά. Να το δούμε όμως. Πραγματικά. Ενέργεια, επειδή έχω το Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ εγώ στην κυβέρνηση, να τα πάω καλύτερα με το ΣΕΒ μετά και να μην.
Κοιτάξτε, να δείτε τώρα. Και... μπορούμε να μιλάμε σαν να μην ξέρουμε τι συμβαίνει, ή μπορούμε να μιλάμε σαν άνθρωποι που ξέρουμε τι συμβαίνει. Ο ΣΕΒ είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η στάση όλο το χρονικό διάστημα που κρατάει στα εργασιακά. Έχει μια πάρα πολύ σαφή θέση, ιδεολογική θέση καθαρή, η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη στη χώρα αν δεν μειώνουμε το εργατικό κόστος. Και αυτό σημαίνει μείωση μισθών και συρρήκνωση εργασιακών δικαιωμάτων. Το λέει, το έχει υποστηρίξει σε κάθε δυνατή περίσταση, το έχει υποστηρίξει σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση με τους δανειστές, σε κάθε πιθανό σενάριο. Είτε αφορά κανόνες προστασίας της εργασίας που εισηγούμασταν στη Βουλή, είτε αφορά τη διαπραγμάτευση για παράδειγμα για τη διαιτησία, είτε αφορούσε το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού που υποστήριζε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία αύξηση της τάξης του 1% και ήταν εξαιρετικά πολέμιος στην υψηλή εντός εισαγωγικών αύξηση που δόθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, είτε αφορά στο ζήτημα των τριετιών. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην ξέρουμε τι στάση κρατάει. Έχει μια πολύ σαφή πολιτική θέση. Όταν προηγούμενος προϊστάμενος του ΣΕΒ τοποθετείται σε τέτοια θέση δίπλα στον Πρωθυπουργό, δεν μπορώ να πω ότι αυτό το ζήτημα, αυτή η τοποθέτηση δεν έχει και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Πάντως εγώ δεν θεωρώ το. Παναλαμβάνω ότι είναι ερώτημα τι στάση θα κρατήσει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Θα απαντήσετε, δεν είναι στην κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι στην κυβέρνηση. Ναι, σύμφωνοι. Θα σας πω ότι δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη λογική του ΣΕΒ. Έχει μια πολιτική λογική εντελώς διαφορετική. Ο ΣΕΒ εκφράζει συγκεκριμένα συμφέροντα. Είμαστε υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Αλλά δεν καπελωνόμαστε από τον ΣΕΒ ή από οποιονδήποτε άλλο και κυρίως δεν καπελώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Το γεγονός δηλαδή ότι είναι ο υφυπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, δεν είναι. Όλοι έχουν ένα. Και ο άλλος ήταν της Google, ξέρω εγώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε παραδώσει την εξουσία στη Google, στους ψηφιακούς κολοσσούς που δεν πληρώνουν και φόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνείτε με αυτή το μήνυμα της κυβέρνησης ως μέρα 25? Θα έλεγα ότι. Με όλες τις παραμέτρους που τέθηκαν και από τους δύο συναδέλφους σας. Θα έλεγα ότι διαχρονικά έχουμε δει πως για θέσεις νευραλγικές, είτε αυτός είναι ο Υπουργός Οικονομικών, είτε είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, να θυμίσω και την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλες πιο παλιά, συνήθως η πρακτική ήταν να επιλέγουμε έναν εξοκοινοβουλευτικό, γιατί θα έχει λιγότερο πολιτικό κόστος. Δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος συνήθως. Δεν έχει πολιτικό κόστος άμεσα. Δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Εκτός αν θέλει να κατέβει σαν υποψήφιος. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να λογοδοτήσει την κοινωνία και στους ανθρώπους που τον ψήφισαν. Οπότε μένει φυσικά να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό μέσω μακροπρόθεσμα με την παρούσα κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι δείχνει, είναι ένα πρώτο στίγμα. Μάλιστα. Κυρία Αξιόγλου, η επόμενη ερώτηση σε εσάς και είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε 32% κοντά, 31,53% στις εκλογές, μεγάλο ποσοστό. Κυρίαρχος ο Αλέξης Τσίπρας στην κεντροαριστερά. Πώς θα γίνει η μεταξέλιξη του κόμματος? Να πω καταρχάς ότι παρότι το ποσοστό είναι ένα σημαντικό ποσοστό, το αποτέλεσμα είναι πολύ κατώτερο των προσδοκιών μας. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβαινε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση, για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί πολλές φορές ξεκινάμε να μιλάμε για το ποσοστό από μόνο του. Στην εκλογική αυτή αναμέτρηση, στις εθνικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να κερδίσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και σε αυτή την μάχη ιτήθηκε. Ή κέρδισε ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ θα έλεγα πως ήταν περισσότερο μια ψήφος η οποία ακολούθησε μια ροπή δυσαρέσκειας που είχε εκφραστεί ήδη από τις ευρωεκλογές. Αλλά αυτό μπορούμε να το συζητάμε για ώρες. Από την άλλη, έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό ποσοστό. Και κάτι που φαίνεται πολύ καθαρά είναι ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί εκείνον τον πόλο ο οποίος συσπηρώνει γύρω του τον προοδευτικό δημοκρατικό αριστερό κόσμο. Αυτό το κόμμα αποτελεί αυτή τη στιγμή την κυρίαρχη έκφραση αυτών των πολιτών, των προσδοκιών, των προοδευτικών προσδοκιών, των δημοκρατικών πολιτών και των αριστερών πολιτών. Άρα εγκαθιδρύεται στο πολιτικό σύστημα με αυτή τη βαρύτητα. Το λέω γιατί στο παρελθόν είχαν εκφραστεί πάρα πολλές φορές σε τραπέζια πολιτικά οι απόψεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαφανιστεί, ότι θα αποτελεί μια παρένθεση κτλ. Κάτι τέτοιο αποκλείεται πια κατηγορηματικά. Από τη δικιά μας πλευρά τώρα πώς προχωράμε. Προχωράμε με την άσκηση μιας αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αυτό το ρόλο μας ανέθεσε ο λαός, ισχυρής, προγραμματικής, μαχητικής. Θα παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα της κυβέρνησης προκειμένου να ασκούμε την αντιπολίτευση που οφείλουμε, πάντα με αναφορά στα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας και στις βασικές αρχές που μας διέπουν. Σε ό,τι αφορά τη δικιά μας δουλειά, την εσωτερική, ένα πράγμα που είναι επίσης καθαρό σε εμάς είναι ότι η κομματική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την εκλογική του βάση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η απόσταση δηλαδή μεταξύ αυτών των δύο μεγεθών είναι τεράστια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία εκλογική δυναμική κοντά στο 32% των ψηφισάντων και μία κομματική δυναμική σε επίπεδο μελών πολύ 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 χαμηλότερη. Άρα από τη δικιά μας πλευρά θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε αυτό που εδώ και καιρό έχουμε αντιληφθεί ως αναγκαιότητα, να ανοίξουμε το κόμμα ώστε να έχουμε περισσότερη συμμετοχή, περισσότερα μέλη, περισσότερα ανοιχτές διαδικασίες προς την κοινωνία. Θα έχουμε το Σάββατο την κεντρική μας επιτροπή, όπου εκεί θα αποτιμήσουμε έτσι, σε μια πρώτη φάση και τα αποτελέσματα και θα κάνουμε το σχεδιασμό μας. Και η σκέψη μας είναι μέχρι τα τέλη του 19 να προχωρήσουμε και σε ένα μεγάλο συνέδριο, προκειμένου να δούμε τη συνολική αναδιοργάνωση του κόμματος και το μετασχηματισμό του. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κίτσο, η ερώτηση θα είναι τελευταία για σας, όχι τώρα. Mm-hmm. Θα πάω στην κυρία Μακαδίνου. Τι αντιπολίτευση ασκήσατε εσείς οι 9 βουλευτές του μέρα 25 στην Βουλή? Είμαστε λίγοι, είναι μικρός ο αριθμός. Έχουμε έτσι πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι λίγος ποτέ ένας βουλευτής που είναι στην Βουλή, δεν είναι ποτέ λίγος. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι να είμαστε κάθε μέρα να παρακολουθούμε ό,τι συζητάτε. Να καταθέτουμε τις σκέψεις μας και τα νομοσχέδια που θα ετοιμάσουμε. Παράλληλα και εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία διεύρυνσης του κόμματος και της βάσης του. Ξεκινάμε τις περιφερειακές συναντήσεις με στόχο μέχρι το τέλος του 19, αρχές του 20, να γίνει μια δεύτερη συνδιάσκεψη η επανίδρυση του κόμματος. Κύριε Κίτσο, θα καταφέρετε να μειώσετε τα πλεονάσματα? Σιγά σιγά, ναι. Είναι βασισμένο το πρόγραμμά σας στη μείωση των πλεονασμάτων και στην ανάπτυξη του 4%. Τώρα δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ανάπτυξη. 2,1-2,2 η ανάπτυξη το 19 και το 20 μέχρι εκεί. Ωραία. Εντάξει. Όχι, εμείς έχουμε ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής. Και για να έρθω και στο προηγούμενο ερώτημα, εμείς θα έχουμε μάλλον μια ισχυρή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Αυτός είναι ο στόχος Μητσοτάκη και νομίζω ότι είναι έτοιμος και είμαστε σε γενικές γραμμές έτοιμοι. Επομένως, το κύριο μέλημα για μας είναι να φέρουμε θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, πότε ακριβώς θα μειωθούν τα δημοσιονομικά, το υπερβολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα? Το 3% που είναι, γιατί πρέπει να συνεννοηθούμε και με την κυρία Μέρκελ. Χρειάζεται και ομοφωνία στην Ευρωζώνη και επειδή είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δεύτερη πενταετία, θα σας πω ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολα. Αλλά σε βάθος χρόνου και ενισχύοντας την αξιοπιστία και με το καλό όνομα που είχε ο Μητσοτάκης και δείχνοντας ότι μπορούμε να βελτιώσουμε επενδυτικό περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον και να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, νομίζω και αυτοί θα βελτιώσουν την πολιτική τους έναντι της Ελλάδας. Έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σχεδιασμός, τι θα γίνει στο ξεκίνημα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Όλα βέβαια στηρίζονται, όπως πολύ σωστά τονίζετε, στη δυναμική της οικονομίας. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, δεν θέλω να πάω στο παρελθόν και στην κριτική, γιατί τώρα είμαστε στην επόμενη φάση. Δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, να κάτσει πολύ η Ευρωζώνη ή δεν θα ήθελα να πάθει μια μεγάλη ζημιά ο ελληνικός τουρισμός που σπάει ρεκόρ τα τελευταία χρόνια. Κατά τα άλλα, νομίζω θα αντιμετωπίσουμε αρκετές δυσκολίες, αλλά με επιτυχία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Την κυρία Φωτεινή Μπακαδήμα, βουλευτή του Μέρα 25. Σας ευχαριστώ. Την κυρία Έφη Αξιόγλου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον κύριο Γιώργο Κίτσο, ευρωβουλευτή της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ, κύριε Κίτσο, πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό, και επιστρέφουμε. Δείτε σε λίγο. Εκτιμάται ότι κατά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια ενισχύθηκε η ελληνική οικονομία από το Airbnb.